Καλησπέρα σα κυρίε και κύριοι. Είναι Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017 και είμαστε και σήμερα εδώ όπω κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη το απόγευμα από τι 5 και 6 παρά μέχρι και τι 7 για να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημέρωση με τοπικά θέματα, τοπικέ ειδήσει που απασχολούν τη Θεσσαλονίκη και του υπόλοιπου έξι νομού τη υπέροχη αυτή περιφέρεια που λέγεται Κεντρική Μακεδονία. Πιερία, η Μαθία, Πέλα, Κυλκή, Χαλκιδική, Σέρε, όλοι μαζί έτσι η μεγάλη ομάδα τη Κεντρική Μακεδονία. Ένα από του περιφέρειε που είναι πιο πρικισμένε γιατί έχουμε από την Χαλκιδική για τα παράλια τη Πιερία, τις, από τι ωραιότερε παραλίε στην Ελλάδα, έχουμε τα χιονοδρομικά κέντρα στο Καϊμάκ Τσαλάν, στα 3-5 πηγάδια, στο ε, Σέλι, ό,τι υπάρχει τέλο πάντων εδώ. Έχουμε πολύ ωραίου γραφικού οικισμού, χειμερινό τουρισμό. Έχουμε πολύ μεγάλο μέρο τη ιστορία μα. Πέλα, Βεργίνα, ε, Δίον ε, και ό,τι άλλο, Θεσσαλονίκη από μόνη της, ένας αρχαιολογικός χώρος πόλη. Άρα λοιπόν είμαστε από πιο μπρικισμένες περιφέρειες που δυστυχώς δεν έπρεπε να ήμασταν σε καλύτερη ποιότητα ζωή και γενικότερα κατάσταση, που δεν την έχουμε, είμαστε κι εμεί έτσι λίγο παραμελημένοι. Μέσα σε όλα αυτά τα προβλήματα που περνάνε όλοι οι Έλληνε, σε όλη την Ελλάδα, αυτή την κατήφια που έχουμε, αυτή τη δύσκολη κατάσταση που περνούμε. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο μέρο τη εκπομπή μα να δούμε ειδήσει από την ε, Θεσσαλονίκη. Το δεύτερο μέρο θα είναι αφιερωμένο στην ε, περιφέρεια. Στο τρίτο συνήθω έχουμε κάποιον καλεσμένο για διαφορετικό θέμα κάθε μέρα. Βέβαια, σήμερα έχουμε ένα θέμα να ευχηθούμε περαστικά στον καλεσμένο που θα είχαμε, γιατί πιθανώ να μην είναι μαζί μα για κάποιου λόγου υγεία. Λοιπόν, να δούμε τώρα όμω ειδήσει από την ε, Θεσσαλονίκη. Επιχείρηση Σκούπα για την ε... Για την απομάκρυνση παράνομων τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντο στην πλατεία Αριστοτέλου και στην Οικηφόρου Φωκά, πραγματοποίησαν το πρωί μεικτά κλιμάκια τη Δημοτική Αστυνομία και τη Ελληνική Αστυνομία, παρουσία εισαγγελέα. Ε, υπάρχει και μια φωτογραφία που υπάρχει έτσι από το σελέο.gr με κάποιο απόσπασμα από το μάζεμα των παράνομων ε, τραπεζοκαθισμάτων. Να λοιπόν η φωτογραφία. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι πριν από λίγε μέρε η εισαγγελία Θεσσαλονίκη είχε βγάλει μια ανακοίνωση, μια αναφορά, μια δεν ξέρω ακριβώ πώ να το χαρακτηρίσω, που είχαν πει ότι όλε οι εισαγγελικέ αρχέ και οι τοπικέ αρχέ, δημοτική αστυνομία, ε, ε, ελληνική αστυνομία, πρέπει να είναι πολύ αυστηρέ και να εποπτεύουν πάρα πολύ καλά το κομμάτι αυτών των παράνομων τραπεζοκαθισμάτων, ειδικά τι ημέρε των γιορτών. Τώρα, βέβαια, θα μου πείτε οι καταστηματάρχε ότι τώρα περιμένουν να δουλέψουν, πρέπει να αναπτύξουν κανένα τραπεζοκάθισμα παραπάνω, μπα και καθίσει κανένα πελάτη να βγάλουν το ενίκιο και τα φω νερό τηλέφωνο. Αλλά και από την άλλη, όταν ένα κατάστημα έχει νοικιάσει, να το πούμε έτσι, χώρο από τον Δήμο για 10 τετραγωνικά και ξαφνικά καταλαμβάνει χώρο 15, 20, 25, εντάξει, καταλαβαίνουμε έτσι ότι μειώνεται και ο χώρο που μπορεί να περπατάει κάποιο πολίτη, ο ζωτικό χώρο όλων μα. Πόσε φορέ έχουμε δει στα πεζοδρόμια, ακόμη και στη τσιμισκή, στην Εγνατεία, μηχανάκια παρκαρισμένα, δέντρο από τη μία, παγκάκια από την άλλη, τραπεζοκαθίσματα, οτιδήποτε τέλο πάντων και δυσκολεύεται έτσι η πεζοπορία, να το πούμε έτσι, η διέλευση όλων εμά. Αρτιμελής. Φανταστείτε πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση για άτομα με κάποιο καροτσάκι ε, αναπηρικό ή με άτομα με προβλήματα όραση ή οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν πρέπει να σεβόμαστε και αυτού του ε, συμπολίτε μα. Τώρα, στο απεργιακό κομμάτι τη ημέρα, έχουμε κάθε μέρα και από μία απεργία. Είχαμε μία πορεία διαμαρτυρία με αφορμή την 24ωρη πανελλαδική απεργία που κάνανε οι εργαζόμενοι στου οργανισμού τοπική αυτοδιοίκηση. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν σήμερα το πρωί αυτή η συγκέντρωση και η πορεία διαμαρτυρία. μεταξύ άλλων, οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση διεκδικούν όπω επισημαίνουν μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλου, αυξήσει στου μισθού. Μπορούμε να το δούμε το βιντεάκι και με φυσικό ήχο να ακούσουμε έτσι λίγο από τα συνθήματα, άμα υπάρχει δυνατότητα. Έτσι λοιπόν, οι εργαζόμενοι στου οργανισμού τοπική αυτοδιοίκηση διεκδικούν αυξήσει στου μισθού, σταθερή και μόνιμη δουλειά για όλου, ε, συμβάσει εργασία, δημόσιου δωρεάν παιδικού σταθμού, ουσιαστικά μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. Πολύ σημαντικά λοιπόν αυτά τα αιτήματα, που δεν ξέρω γιατί, αλλά όταν γίνονται κάποιε προσλήψει ορισμένου χρόνου, δηλαδή ανάγκη για αποκομιδή σκουπιδιών, έχουμε 8 μήνε το χρόνο και του άλλου δεν έχουμε. Ή μήπω η κάθε κυβέρνηση μεταξύ των οποίων και η σημερινή κάνει τα οχτάμινα ώστε να κρατάει σε ομοιρία και για ψηφοθυρία και λόγου τέτοιου για κάποιου εργαζόμενου. Ότι μείνει ένα οχτάμινο, κινδυνεύεις να χάσει την δουλειά σου ή μήπω φύγε ή να πάρω και κανέναν άλλον για να πάρω και κάνα ψηφαλάκι από άλλη οικογένεια και τέτοια. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά αυτό το θέμα με του εργαζόμενου στου Δήμου είναι πολύ μεγάλο. Τώρα, ε, έχουμε και μία ακόμη φωτογραφία με μία εκδήλωση που έγινε σήμερα. Μέλη του συντονιστικού κατά των πληστηριασμών απέκλεισαν κεντρικό υποκατάστημα. Βλέπουμε εδώ τη τράπεζα Πυραιό στην οδό Τσιμισκή με εθνική αμήνη στο κέντρο τη φωτογραφία. Η φωτογραφία είναι από το σελέο.gr. Ε, αναμένεται, έγινε και μία πορεία που έγινε προ τα δικαστήρια και σε κεντρικού δρόμου τη ε, πόλη. Οι συλλογικότητε διαμαρτύρονται για του ηλεκτρονικού πληστηριασμού που θα γίνονται. Και εδώ είναι ένα ακόμη πολύ μεγάλο θέμα. Θέμα. Γιατί ε, υπάρχουν δύο κατηγορίε ατόμων, ε, ατόμων, οικογενειών, ε, φορέων, πώ να το πω τέλος πάντων, που βγαίνουν τα σπίτια σε πληστηριασμούς. Υπάρχουν οι απλοί μεροκαματιάριδε, οι άνεργοι, αυτοί που έχουν πρώτη κατοικία, του τους οποίου οφείλει να προστατέψει η κάθε κυβέρνηση και είδαμε ότι δυστυχώ δεν προστατεύονται τόσο. Βέβαια, υπάρχουν και κάποιοι μεγαλοφιλέτε, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι παραθυράκια στον νόμο, κοιτάνε, ενώ έχουν να μην πληρώσουν τι υποχρεώσει του. Και έχουμε κάτι σπίτια με υλικοδρόμια και πισίνε. Υπάρχουν και τέτοιε περιπτώσει που βλέπουμε ότι οι άνθρωποι θέλουν να πάρουν και το κοινωνικό μέρισμα ή να είναι στο κοινωνικό τιμολόγιο τη ΔΕΗ. Εξωφρενικά πράγματα. Γι' αυτό λέμε ότι για να αλλάξει η Ελλάδα πρέπει πρώτα να αλλάξουμε εμεί. Τέλο πάντων, πρέπει λοιπόν να γίνει σαφή διαχωρισμό. Και όταν όντω πρόκειται για πρώτη κατοικία, να υπάρχει ένα αυστηρό θέμα ότι η πρώτη κατοικία δεν μπορεί να χαθεί για κάποιον. Δεν μπορεί να τον ξεσπιτώσει τον άλλον και να πει πάνε στο παγκάκι του δρόμου. Τώρα. Ε, είπαμε χθε ε, μία είδηση ότι σε λίγε μέρε θα γίνει μία εκδήλωση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, στην οποία θα ανακηρυχθεί ε, ο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκη, ο Άνθιμος θα σε κάποιο ρόλο, ή λόγω του ρόλου που παίζει εδώ στη Θεσσαλονίκη, θα ανακηρυχθεί σε καθηγητή και πάει λέγοντα. Είχαμε τώρα μία ανακοίνωση από τη νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκη, επ' αυτού του θέματο. Ε, Είπαμε θα γίνει επίτιμος διδάκτρο του Τμήματος Ποιμαντικής και Θεολικής σχολία, ε, σχολής, ο κύριος ε, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ο Άνθιμος. Τώρα λοιπόν η, ο ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκη, η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκη, έβγαλε ανακοίνωση που λέει «Οι κινήσει και η πορεία του κύριου Άνθιμου όλα τα περασμένα χρόνια είναι γνωστέ και κάθε άλλο παρά άξιο απόδοση τιμών τον κάνουν». Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, ο ρόλο του και όλα όσα οφείλει να αντιπροσωπεύει εντό τη κοινωνία, έρχονται σε ευθεία αντίθεση με όσα είναι και εκπροσωπεί ο κύριο Άνθιμο. Κανένα πανεπιστημιακό που καλείται να υπηρετεί και να δράμε γνώμονα τι αξίε τη γνώση, προόδου και έρευνα, δεν μπορεί να αναγορεύσει επίτιμου διδάκτορε, εκπροσώπου του σκοταδισμού και τη μυσαλλοδοξία. Αυτά τονίζουν σε ανακοίνωσή του που βγάλανε ε, η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκη κατά τη αγόρευση ε, του Μητροπολίτη Άνθιμου σε διδάκτορα του Τμήματο Πνευματική και Κοινωνική Θεολογία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Νομίζω είναι ένα θέμα που θα έχει και εξελίξει. Περιμένουμε να τι δούμε το επόμενο διάστημα. Τώρα, Πρέπει ένα θέμα σήμερα στα ταμεία του Δήμου Θεσσαλονίκη. Τελειώσαν τα μπλοκάκια αυτά τα διπλογραφικά που όταν πα και πληρώνει παίρνει την απόδειξη. Έτσι λοιπόν παρουσιάστηκαν προβλήματα στα ταμεία του Δήμου Θεσσαλονίκη. Έχουν τελειώσει τα διπλότυπα ίσπραξη με αποτέλεσμα οι δημότε που έχουν να καταβάλουν οικονομικέ εισφορέ για κάποιο λόγο προ το Δήμο Θεσσαλονίκη να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν. Ο αντιδήμαρχο οικονομικών, η κυρία Άννα Αγγελίδου, δήλωσε στη Θεσ news ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα, καθώ οι δημότε μπορούν να πληρώσουν σε υποκατάστημα τη Τράπεζα Πυραιό που βρίσκεται μέσα στο Δημαρχιακό Μέγαρο τη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια να λάβουν μια απόδειξη καταβολή από το Ταμείο του Δήμου. Σύμφωνα με την αντιδήμαρχο, το πρόβλημα αναμένεται να αποκατασταθεί σύντομα, καθώ θα υπάρξει προμήθεια διπλότυπων, ωστόσο μέχρι τότε ο Δήμο θα μπορεί μέσω τράπεζα να εισπράττει κανονικά. Μέχρι λοιπόν, να το δούμε και αυτό. Υπάρχει υποκατάστημα μέσα στο Δημαρχείο, άρα δεν θα είναι μικρή η ταλαιπωρία ε, όσων επιχειρήσετε να πληρώσετε τι εισφορέ σα ή τέλο πάντων τη ό,τι κρεμότητα έγινε με το Δήμο Θεσσαλονίκη. Έχουμε αυτή την περίφημη, πώ τη λένε, την Black Friday, αυτή την ε, μαύρη Παρασκευή, αυτή που στην Αμερική γίνεται χαμό. Στην Αμερική πραγματικά γίνεται χαμό. Γιατί όλα τα προϊόντα και οι τεχνολογίας και οτιδήποτε άλλο δίνονται σε πραγματικά χαμηλέ ε, τιμέ. Και εκεί υπάρχουν μεγάλες ουρές, από το προηγούμενο βράδυ κοιμούνται έξω από τα καταστήματα. Αυτή τώρα η Αμερικανιά έχει έρθει τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα και... Από τη μια ναι μεν λες μπορώ να αγοράσω πιο φθηνά κάποια προϊόντα, από την άλλη όμως δεν είναι όλα τα προϊόντα. Είναι επιλεκτικά προϊόντα που θέλει να δώσει κάθε, ε, το κάθε κατάστημα ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών συσκευών ή δεν ξέρω και τα καταστήματα ρούχων ή όσοι συμμετέχουν τέλος πάντων σε όλη αυτή τη διαδικασία. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν λοιπόν ανακοινώσεις. Ε, Μία ανακοίνωση προέρχεται από το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκη το οποίο μας ενημερώνει ότι έστειλε επιστολή στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Θεσσαλονίκης ζητώντας να προχωρήσει στου απαραίτητου ελέγχου και να διασφαλίσει την τήρηση των εργασιακών σχέσεων και ωραρίων εργασία, αποδίδοντα παραδειγματικέ τιμωρίε στου παραβάτε. Εκτό από αυτό και οι εμποροϊπάλληλοι εκδώσαν κάποιε ανακοινώσει που αντιδρούν, να το πω έτσι, μέσα σ' άκρε στην συγκεκριμένη Black Friday, συγκεκριμένη γιορτή που είναι γιορτή. Η μέρα προσφορών που είναι να γίνει. Πολλά καταστήματα ήδη έχουν ξεκινήσει από σήμερα Τετάρτη ή από αύριο Πέμπτη και το κάνουν διήμερο-τριήμερο το όλο αυτό θέμα. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί, απλώς το σημαντικό είναι όταν δίνουν ένα προϊόν σε προσφορά, να γράφουν πώς ήταν η τιμή του, πώς είναι σήμερα που δεν είναι σε προσφορά και πώς θα είναι την Παρασκευή που είναι σε προσφορά, για να μπορούμε να συγκρίνουμε τις τιμές. Αλλάζουμε θέμα, ξαναπάμε στον ΟΑΣ. Ο ΟΑΣΤΟ το τελευταίο διάστημα μας απασχολεί πάρα πολύ με πολλά έτσι, θέματα που υπάρχουν. Ε. Τώρα, Έγινε το εξή: Βγήκε μια ανακοίνωση. Δημοσιεύτηκε στο φύλλο τη κυβέρνηση στι 20 Νοεμβρίου μια απόφαση του τη διοίκηση του ΟΑΣΤ, σύμφωνα με την οποία οι εργαζόμενοι δεν θα επιτρέπεται να είναι μέτοχοι ή στελέχοι σε επιχειρήσει που συναλλάσσονται με τον οργανισμό. Τι γινόταν μέχρι τώρα, Ήμουν εγώ. Λέω τυχαία θα τα αναφέρω προ Θεού, μην παρεξηγηθούμε με επαγγέλματα μέσα στον ΟΑΣΤ και ανθρώπου. Ήμουν εγώ μηχανικό στον ΟΑΣΤ. Χαλούσε ένα λεωφορείο. Και έλεγα, ξέρεις, το τάδε ανταλλακτικό που θέλει, δεν το έχω. Πρέπει να πάει σε ιδιωτικό συνεργείο για να φτιαχτεί. Έλα όμως που στο ιδιωτικό συνεργείο μπορεί να ήμουν και εγώ ως εργαζόμενος του ΑΣΤ μέτοχος. Και τι γινόταν τότε, αντί να πάει στον ΑΣΤ και να επισκευαστεί, πήγαινε εκτός σε ιδιωτική εταιρεία, πλήρωνε ο ΑΣΤ παραπάνω χρήματα στην ιδιωτική εταιρεία, και δεν δούλευε το προσωπικό που είχε ήδη, αλλά και στην ιδιωτική εταιρεία μπορεί να ήταν ήδη μέτοχοι κάποιοι εργαζόμενοι του ΑΣΤ. Αυτό σημαίνει μόνο στον ΑΣΤ, και σε άλλε περιπτώσει δεν θέλω τώρα να αναφερθώ. Ε, έχει συμβεί ακόμη και στην. Ε, τέλο πάντων, άστον, μην πούμε τώρα. Σε πολλέ τέλο πάντων δημόσιε υπηρεσίε γίνονται έτσι. Και σε Δήμου μπορεί να γίνεται. Και στα κρατικά μέσα ενημέρωση μπορεί να γίνεται. Ε, είναι πολλά τα θέματα τέλο πάντων. Το σημαντικό είναι ότι πάει να μπει μια τάξη και σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, κάποιο που είναι εργαζόμενο στον ΟΑΣΤ θα απαγορεύεται να είναι και μέτοχο σε εταιρεία εκτό ΟΑΣΤ η οποία συναλλάσσεται με τον οργανισμό. Νομίζω ότι είναι μια καλή κίνηση τη νέα διοίκηση. Τώρα, δυστυχώ χρειαζόμαστε τρόφιμα. Ευτυχώ υπάρχουν κάποιοι Δήμοι οι οποίοι προβαίνουν ανατακτά διαστήματα σε διανομέ τροφίμων. Δύο λοιπόν ανακοινώσει έχουμε τώρα. Η μία αφορά τη δεύτερη διανομή τροφίμων που προχωράει ο Δήμο Καλαμαριά στο πλαίσιο τη υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματο Επισητιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκή Βοήθεια για του Άπορου και πάει λέγοντα είναι μεγάλο ο τίτλο, μην το. Ε φάμε το χρόνο μας έτσι, δηλώνει λοιπόν ότι δικαιούχοι είναι όσοι έχουν δηλώσει την αίτησή τους ότι επιθυμούν να παραλαμβάνουν προϊόντα του ΤΕΒΑ, η διανομή θα περιλαμβάνει ήδη παντοπολίου, μαναβικής και κρέας, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου, μεθαύριο, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, στον χώρο της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής Δημόσιας Υγιεινής, του Δήμου Καλαμαριά είναι στην οδό ε, Αμισού και Παπανικόλα 18. Όσοι είστε στο Δήμο Καλαμαριά, στι λίστε των απόρων που δικαιούσαν όλα αυτά, να πάτε να πάρετε. Έχουμε όμω και από το Δήμο Θέρμη μια ανάλογη παρόμοια ανακοίνωση. Αύριο στι 9.30 το πρωί μέχρι τη 1.30 το μεσημέρι θα γίνει δωρεάν διανομή τροφίμων και ειδών πρώτη ανάγκη από το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Θέρμη. Σημειώνεται εδώ ότι όσοι παίρνουν το ΤΕΒΑ αποκλείονται αυτόματα το δικαίωμα να είναι ωφελούμενοι του κοινωνικού παντοπολίου Δήμου Θέρμη. Και να αλλάξουμε θέμα, τώρα να πάμε σε κάτι ε, θετικό, να πούμε ένα μπράβο στην περιφέρεια κεντρική Μακεδονία. Ξέρετε, όπου χρειάζεται, μπράβο θα το λέμε σε όλου. Όπου είναι να αναφέρουμε ένα πρόβλημα και να. όχι κατηγορήσουμε, πώ να το πω. Ε, Όπω θέλετε, πείτε το, θα το κάνουμε και εκείνο. Λοιπόν. Ένα μπράβο λοιπόν στην περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία, γιατί θα υπάρξει μια παρέμβαση συνολικού προπολογισμού 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, το οποίο θα δοθεί στην ενίσχυση τη ελληνική αστυνομία από την περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία. Το ποσό αυτό θα προέρχεται από τα προγράμματα ΕΣΠΑ, δεν θα ανδικόμαστε, είναι από τα χρήματα τη Ευρώπη που πολλέ φορέ τα δικαιούμαστε και δεν τα αξιοποιούμε δυστυχώ. Ε, έτσι λοιπόν υπέγραψε ο Περιφερειάρχης ο κύριος Τζιτζικώστας το σχετικό όλο πρόγραμμα και έχει δεσμευτεί στην ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω του ΕΣΠΑ θα εξυγχρονίσει τις υποδομές και τον εξοπλισμό του σώματος κατόπιν προτεραιοτήτων που φυσικά θα τις ιεραρχήσει η ίδια η ελληνική αστυνομία. Πάμε στο Δήμο Ρεοκάστρου, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα ασφαλτόστρωση δρόμων, 500.000 ευρώ είναι ο προπολογισμό, σε περιοχέ όλου του διευρυμένου Δήμου. Μέχρι στιγμή έχουν πραγματοποιηθεί παρεμβάσει στις οδού Καπετάν Άγρα και Κανάρι, μπροστά από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκάστρου. Θα ακολουθήσουν και άλλοι πολλοί οδοί, καθώ επίση και. Ασφαλτοστρώσει στα δημοτικά διαμερίσματα τη Καλυθέα και τη Μηγδονία. Είναι καλό όταν γίνονται λοιπόν έργα. Και όταν τα έργα αυτά δεν γίνονται σε προεκλογική περίοδο. Γιατί έχουμε μάθει όλα να γίνονται προεκλογική περίοδο. Άλλε περιόδου. Άρα είναι καλό να γίνονται έργα. Ε, είχαμε αναφέρει χθε το πρόβλημα τη σύτηση των φοιτητών που ζουν στι φοιτητικέ αιστείε. Γιατί έληξε η σύμβαση με αυτό που του σύτηζε. Και λόγω κάποιων γραφειοκρατικών διαδικασιών δεν έχει υπογραφεί η νέα σύμβαση. Δεν έχει ανανεωθεί. Και τα παιδιά που ήταν στι φοιτητικέ αιστείε. Πέραν όλων των άλλων προβλημάτων, που είναι πολύ μεγάλα, που αντιμετωπίζουν για την κατάσταση που είναι οι φοιτητικέ αιστείε. Αντιμετώπισαν και το πρόβλημα τη ήτηση. Τώρα λοιπόν σε όλο αυτό το θέμα πήρε θέση το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, όπου προτείνει να δοθεί μια λύση στο πρόβλημα τη ήτηση των φοιτητών που διαμένουν στι φοιτητικέ αιστείε, με ανακοίνωση τη Αντιπριτάνεω Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων τη καθηγήτρια κυρία Αριάδνη στο Γιανίδου, οι οικότροφοι των αιστείων θα μπορούν να σητίζονται στη λέσχη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη μέχρι να βρεθεί Λύση με το πρόβλημα που έχει στο ε, ανακύψει με το εστιατόριο των φοιτητικών εστιών. Και πάμε σε μια ευχάριστη είδηση. Ε, Λέμε μπράβο στις κινήσεις πολιτών όπου οι κάτοικοι μιας γειτονιά πέραν του ότι γνωρίζονται μεταξύ τους αρχίζουν και να πτήσουν δράσεις υπέρ της γειτονιά τους και της περιοχής τους. Δεν σκέφτεται ο το καθένα στο σπίτι του αλλά σκέφτεται και το γείτονά του. Έχουμε λοιπόν και μια φωτογραφία. Πρόκειται για την πρωτοβουλία της γειτονιά Αλεξάνδρου Σβόλου που εδώ και τέσσερα χρόνια διοργανώνει στην ευρύτερη περιοχή γύρω από τον ομώνυμο δρόμο βλέπουμε εδώ ένα παρκάκι που ζητάνε, διοργανώνει διάφορε δημόσιε πολιτιστικέ δράσει. Στο πλαίσιο λοιπόν τη τελευταία δράση που θα οργανώσουν η πρωτοβουλία τη γειτονιά Αλεξάνδρου Βόλου, πρόκειται για μία εκδήλωση γενική. ανοιχτή συνέλευση των κατοίκων, να το πούμε έτσι, που διοργανώνεται στι 29 Νοεμβρίου στο Κέντρο Αρχιτεκτονική του Δήμου Θεσσαλονίκη Αγγελάκη 13, στι 6 το απόγευμα, με σκοπό να ζητήσουν ένα μικρό οικοπεδάκι, όπως βλέπετε στη φωτογραφία, να γίνει πάρκο. Ένα πάρκο τσέπη, όπως το χαρακτηρίζουν. Μακάρι λοιπόν να γίνει και αυτό το πάρκο εκεί στην περιοχή. Για τους κατοίκους πάντα επικροτούμε όπου είναι να γίνει ένα έργο έτσι και πάντα επικροτούμε τις συλλογικέ προσπάθειες από όπου και αν προέρχονται των κατοίκων. Τώρα, θρησκευτικό το επόμενο θέμα. Βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και είναι τιμή τη για την πόλη η Κάρα του Αγίου Ραφαήλ, η οποία ήρθε από τη Μιτιλίνη για να παραμείνει για λίγε μέρε στην πόλη μα. Πλήθο λοιπόν πιστών σειραίει καθημερινά στον ιερό ναό του Αγίου Φωτίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκη για να προσκυνήσει τη τίμια κάρα του Άγίου Ραφαήλ. Οι πιστοί σχηματίζουν ουρέ, όπω ε, όμω η οργάνωση που έχουν κάνει οι υπεύθυνοι, εκείνοι μπράβο του, είναι αρκετά καλή, με αποτέλεσμα να μην ταλαιπωρούνται τουλάχιστον στι ώρε αναμονή που χρειάζεται. Ο ιερό ναό Αγίου Φωτίου ε, μα ανημερώνει ότι θα παραμείνει η Κάρα του Αγίου Ραφαήλ μέχρι την Κυριακή 26 Νοεμβρίου θα εκτίθεται για προσκύνημα και ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 6.30 το πρωί μέχρι και τις 12.30 το βράδυ τα μεσάνυχτα όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να πάτε και θα περάσουμε πριν δούμε το επόμενο βίντεο ε, υπάρχει ένα σποτ που έχει βγάλει ο Σύλλογος Καπνοπολών ψηλικών και περιπτέρων Μακεδονία, ο οποίο συνεχίζει την πλούσια δράση του. Η καμπάνια εντάσσεται στο η καμπάνια του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκη. Τρέχει σε διάφορα μέσα ενημέρωση, τηλεοπτικού σταθμού, ραδιοφωνικού, ιντερνετικά site ενημερωτικά και όλα αυτά. Και έχει ως σκοπό να ενημερώσει σωστά αλλά και να ευαισθητοποιήσει του καταναλωτέ πάνω στα ε, μεγάλα ζητήματα τη αγορά. Το συγκεκριμένο τηλεοπτικό σποτάκι αφορά το λαθρεμπόριο που αποτελεί κοινωνική πληγή και καλείται να ευαισθητοποιηθεί ο καταναλωτή. Και υπάρχει το σπότ της Ένωσης Καπνοπολών. Να πούμε ότι το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων δεν είναι μόνο το ότι φοροδιαφεύγουν αυτοί που τα παράνομα στη χώρα. Είναι το ότι αυτά τα προϊόντα δεν είναι προϊόντα επίσημα των καπνοβιομηχανιών. Έχουν απλώ την φύρμα τη καπνοβιομηχανία, αλλά είναι προϊόντα μαϊμούδε που λέμε. Αυτό σημαίνει ότι η ποιότητα του καπνού που έχουν μέσα ή οτιδήποτε άλλο έχουν μέσα δεν τα εγγυάται κανεί. Και όποιο καπνίζει παράνομα λαθρέα τσιγάρα, μπορεί να χαίρεται γιατί η τσέπη του γλιτώνει λίγα λεφτά, αλλά η υγεία του παθαίνει ανεπανόρθωτε βλάβε με το προϊόν καπνού που είναι ε, αμφισβητούμενα αμφισβητούμενης προέλευσης. Τέλος πάντων, υπάρχει αυτό το βιντεάκι που έχουμε, που έχει βγάλει ο Σύλλογος, το Σωματείο Καπνοπολών Ψηλικών και Περιπτέρων Μακεδονίας. Πάμε να δούμε το σύντομο σποτάκι και επιστρέφουμε. Το Υπουργείο Υγείας προειδοποιεί. Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία. Και τα λαθρέα πακέτα βλάπτουν σοβαρά την οικονομία. Το λαθρεμπόριο του τσιγάρου αναγκάζει περίπτερα και ψηλικά να κλείνουν και ανθρώπου να χάνουν τη δουλειά του. Ένα στα πέντε πακέτα είναι λαθρέο και ένα δι χάνεται από φόρου. Μπορεί να το σταματήσει. Ένωση Καπνοπολών, Ψηλικών και Περιπτέρων Μακεδονία. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, αυτό ήταν το τηλεοπτικό σποτάκι. Και θα κλείσουμε με τι ειδήσει τη ε, Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη με μία είδηση που μάθαμε σήμερα το πρωί. Ο Δήμαρχο Θεσσαλονίκη συγκάλεσε μια έκτακτη, ένα έκτακτο συμβούλιο τη πρωτοβουλία. Πρωτοβουλία λέγεται η δημοτική ομάδα του Δήμου Θεσσαλονίκη, του Δημάρχου του κ. Μπουτάρη. Με ένα από τα θέματα να είναι και όσα έχει πει τι τελευταίε μέρε ο πρώην αντιδήμαρχο και δημοτικό σύμβουλο, ο κ. Κωνσταντίνο Ζέρβα, ο οποίο βρισκόταν χθε καλεσμένο στην εκπομπή μας. Μέσα από την εκπομπή, πέρα από διάφορα θέματα που μα είπε ε, την άποψή του, το μετρό, τι συγκοινωνίε, ε, όλα αυτά τα θέματα. Μίλησε και για το Δήμο Θεσσαλονίκη. Του έκανα εγώ μια ερώτηση: Γιατί ενώ η πρωτοβουλία ξεκίνησε με τόσο ενθουσιασμό, με τη ψήφο των πολιτών, και τώρα βλέπουμε ότι ένα-ένα οι συνεργάτε του Δημάρχου σιγά-σιγά τον αφήνουν. Μάλιστα, οι πιο στενοί του συνεργάτε, ο κύριο Κουράκη, ο κύριο Αβραμόπουλο, από του πρώτου του συνεργάτε, πριν καν πάρουν το Δήμο, ε, έχουν αρχίσει να έχουν κάποιες, Πώ ε, πώς να το πω έτσι, μια διαφορετική στάση απέναντί του. Ο κύριος Ζέρβας λοιπόν χθες μέσα από την εκπομπή μας είπε κάποια πράγματα, είπε την άποψή του, ούτε θα τα υπερασπιστώ, ούτε θα τα κατηγορήσω, ας το πούμε έτσι. Φαίνεται λοιπόν ότι και αυτά που είπε μέσα από την εκπομπή μας ανάγκασαν τον κύριο Μπουτάρη να καλέσει σήμερα για πρώτη φορά στα χρονικά της πρωτοβουλίας της Δημοτικής Παράταξης του Γιάννη Μπουτάρη που διοικεί για το Δήμο Θεσσαλονίκης, Τέθεται θέμα η στάση ενός Δημοτικού Συμβούλου και για τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκη και του συνεργάτες του ο κύριος Ζέρβας ε, αποτελεί εδώ και καιρό ξένο σώμα. Αυτή προφανώς είναι η απάντηση του κύριου Μπουτάρη όσα είπε ο κύριος Ζέρβας χθε μέσα από τη δικιά μας εκπομπή εδώ πέρα. Και σήμερα λοιπόν έχει κληθεί το Συμβούλιο, το... όλη η Δημοτική Ομάδα Πρωτοβουλία για να συζητηθούν τα εσωτερικά προβλήματα. Πιστεύω όχι μόνο το, τη στάση του κύριου Ζέρβα και άλλων Δημοτικών Συμβούλων ή τέλο πάντων να δούμε αν θα ακούσει και ο Δήμαρχο του Δημοτικού Σύμβουλου τι ακριβώ γίνεται σε όλο αυτό το θέμα. Μένει να δούμε πώ θα πάει, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι η παράταξη που αυτή τη στιγμή καλό ή κακό διοικεί το Δήμο Θεσσαλονίκη και νομίζω ότι πρέπει να είναι ενωμένη τουλάχιστον όσο διοικεί. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσω μετά με τη βόλτα μα στην περιφέρεια στου υπόλοιπου έξι νομού Κεντρική Μακεδονία.